δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι που η ομάδα πάει στο ημίχρονο χάνοντας 1-0 και γυρίζει το αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει, όταν δεν πατάς καλά, εντάξει, σε προβληματίσει λίγο. Δεν πατήσαμε καλά, δεν βρήκαμε το ελεύθερο παίκτη εκεί στο κέντρο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε, αλλά δυσκολεύαμε και κάναμε ένα λάθος και πληρώσαμε. Αλλά εντάξει, μετά όλα τα παιδιά προσπαθήσαν πολύ και εντάξει, καταφέραμε οι τρεις βαθμούς. Σας προβλημάτισε η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου? Εντάξει, προβληματίσε λίγο. Δουλέσαμε, είχαμε ένα πλάνο. Ξέραμε ότι αυτοί πρεσάρουν ψηλά. Κάναμε ένα λάθος και πληρώσαμε. Θέλαμε να παίξουμε κάθετα να βρούμε το τρίτο χαφ εκεί στο κέντρο. Δεν μπορούσαμε, αλλά εντάξει, το δεύτερο μήχρονο είχαμε υπομονή, αλλά κάναμε κάποιες αλλαγές και η ομάδα πήρε αυτό που θέλαμε και εντάξει, και το δεύτερο πέσαμε πιο καλά νομίζω. Τι κρατάτε από αυτό το παιχνίδι πέρα από την ανατροπή που είναι θετικό δεδομένο? Εντάξει, πάντα θέλει δουλειά. Δουλέσαμε με πολλά παιδιά που κάποιος πήγαν εθνική, ήρθαν πριν 2 μέρες. Βλέπω παιδιά κάθε μέρα και να βρούμε ομάδα. Τώρα έχουμε πολλά μάτς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε πολλά μάτς. Θέλει λίγο να κάνουμε, να αλλάξουμε παίκτη, να δούμε άλλα παιδιά. Χρειαζόμαστε όλα τα παιδιά. Αλλά ναι, κάθε ομάδα είναι διαφορετικά και πρέπει να βελτιώνουμε. Μια νέα προσθήκη, όσο περίεργο και αν ακούγεται, είναι ο Βιερίνια. Τον ξέρετε πολύ καλά ως ποδοσφαιριστή, ως συμπαίκτη. Ένα σχόλιο για την επιστροφή του. Τι να πω εγώ τον Βιερίνια. Εγώ είμαι αυτός, παίξαμε μαζί. Ήταν ένα μικρό παιδί όταν ήρθε εδώ. Έχει πολύ, θέλει να παίξει, είναι πολύ, δούλευε πολύ σκληρά. Γι' αυτό το έβαλε, γιατί δούλευε πολύ σκληρά και άξισε να παίξει βασικό. Το έκανε καλά σε πολύ καιρό που ήταν έξω, το έκανε πολύ καλά. Και εντάξει, θέλει ρυθμό, είναι αρχηγός, είναι μαζί μας και πρέπει να δουλεύουμε. Αυτό είναι. Και τελευταία ερώτηση, αναφέρεται ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια στη συνέχεια. Το επόμενο είναι με την Eindhoven, ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να κρίνει και την κατάσταση στον όμιλο. Ναι, ένα δύσκολο παιχνίδι. Τώρα εντάξει, πρέπει να δουλέψουμε κάθε μέρα, να συγκουραστούν κάποια παιδιά. Αλλά ξέρουμε ότι είναι δύσκολα, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε καλό παιχνίδι, να κερδίσουμε και εκεί. Και αυτό είναι, υπομονή και δουλειά.